Μέρη Αυξεντίου, για να δούμε τι γίνεται με τους γονείς που διαμαρτύρονται. Μέρη, καλημέρα. Τώρα θέλω να τελειώσω. Καλημέρα, Νικήτα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από το ειδικό σχολείο Ευαγγελισμός, όπου ο 21χρονος Χρήστος Νικήτα ήρθε και πάλι σήμερα στο σχολείο του, κρατώντας τη σχολική του σάκα. Χτυπούσε το κουδούνι και ρωτούσε πότε, με τη μητέρα του να ρωτάει πότε θα αφήσουν το παιδί της να μπει στο σχολείο. Η μητέρα του Νικήτα τον καθησύχασε, του είπε ότι σύντομα, Χρήστο μου, θα σου ανοίξουν την πόρτα να μπει. Ωστόσο, αυτό το σύντομα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα είναι. Αφού, όπως είναι γνωστό, τα παιδιά αυτά πρέπει να πάρουν μια γνωμάτευση, βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό τους, ότι μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο, και αναλόγως επιτροπή, η οποία συστάθηκε και αποτελείται από ιατρούς του Υπουργείου Υγείας, θα δώσει το πράσινο φως για την επιστροφή τους στο σχολείο ή θα τους πει να περιμένουν καλό Σεπτέμβρη. Μαζί μας, Νικήτα, είναι η μητέρα του 21χρονου Χρήστου, η κυρία Ελευθερία Κασινίδου. Κυρία Ελευθερία, ήρθατε και σήμερα στο σχολείο. Ο Χρήστος επίμονα χτυπά το κουδούνι, θέλει να μπει στο σχολείο του. Πέστε μας, τι είναι αυτό που βιώνετε τους τελευταίους μήνες. Το μωρό έχει αιμονή, συνέχεια θέλει να έρθει στο σχολείο του. Εξηγώ του ότι είναι κλειστό το σχολείο. Ερχόμαστε μέρα παραμέρα για να του αποδείξουμε ότι είναι κλειστό το σχολείο. Τώρα το πρωί σηκώθηκε από η ώρα 5 και 4, ετοιμάστηκε, έκανε τον μπάνιο, εντύθηκε, περίμενε το λεωφορείο. Και είναι απογοητευμένος, νιώθει απογοήτευση. Δεν μπορώ να καταλάβω τις ρατσιστικές συμπεριφορές από τον ίδιο μας τον Υπουργό. Να συμπεριφέρεται, γιατί να κλείσει την πόρτα στον τεραμορά, που έπρεπε να ήταν τα πρώτα που έπρεπε να μπουν στο σχολείο τους. Εγώ δαμέ αντιπροσωπεύω όλα τα παιδιά. Δεν είναι μόνο τον γιο μου. Όλα τα μωρά έχουν δικαίωμα να μπουν, να αποφασίσουν οι γονείς τους για να μπουν στο σχολείο τους. Ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος που παίρνει αποφάσεις, ρατσιστικές αποφάσεις, να κλείσει τα σχολεία? Συμβουλεύω τον κύριο Υπουργό να μείνει στο σπίτι του και να αφήσει άλλους ανθρώπους που έχουν καλύτερες ιδέες. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι η παιδεία μας εξαρτάται από τον άνθρωπο που... Κυρία Ελευθερία, θα μιλήσετε με τον θεράποντα ιατρών του Χρήστου, θα πάρετε... Ο Χρήστος έκαμε τα τεστ του, είναι έτοιμος για να έρθει στο σχολείο του, έκαμε και το τεστ του κορονοϊού, εξήγησα του ότι αν δεν το κάνει δεν θα έρθει, και δεν θα θέλετε να ξέρετε με πόση προθυμία εστάθηκε το μωρό να κάνει το τεστ του. Και έρχομαι στο σχολείο και ρωτώ, έκαναν τα τεστ τους οι εκπαιδευτικοί, και κανένας εκπαιδευτικός δεν έχει κάνει τεστ. Διαρωτούμε ο κύριος πρόεδρο μου, θέλει πράγματι το καλό των μωρών μας? Θέλει πράγματι το καλό των παιδιών μας? Που δεν είναι ποια είναι η ενημέρωση που έχετε, πότε μπορούν, έχετε κάποια ενημέρωση? Όχι, για το καμία. Πότε... Όχι, καμία. Καμία ενημέρωση. Δεν ακούγεται ποτέ στο στόμα του κυρίου Υπουργού η λέξη ειδικά σχολεία. Και σας βλέπουμε, κυρία Ελευθερία, τα τελευταία 30 λεπτά που είμαστε εδώ μαζί, να καθησυχάζετε τον Χρήστο, να του λέτε... Προσπαθώ, θλιμμένος. Τώρα πώς θα τον πάω σπίτι, είναι βουρκωμένο το μωρό. Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Και έφερε και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να κάνει μάθημα κολύμβησης σήμερα, σωστά? Θέλει τον εξοπλισμό του, εμέσα ο εξοπλισμός του, και ζητά τον για να κάνει κολύμβηση. Έχουν θεραπείες στα μωρά που πρέπει να τις κάνουν. Μιλώ τώρα για όλα τα παιδιά που είναι απαραίτητες οι θεραπείες που πρέπει να κάνουν. Το κολύμβι τους έχουν φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, για όνομα. Δηλαδή, τούτος ο Υπουργός πρέπει, καταδίκασαν τα παιδιά μας να μείνουν στο σπίτι. Πρέπει να τα πρωτόκολλα, πρέπει να παίρνουν όπως επήραν για τα άλλα τα παιδιά. Την ασφάλεια τους, να βάλουν τη μάσκα τους, να... Αλλή μόνο το Σεπτέμβριο, δηλαδή αν συνεχιστεί το πρόβλημα, πρέπει τα παιδιά να τα καταδικάσουμε να μην πάσει στο σχολείο. Μάλιστα. Είμαι πολλά... δεν έχω λόγια. Εγώ περίμενα τουλάχιστον, αφού ο Υπουργός είναι με τις ρατσιστικές του συμπεριφορές καταδίκασε μας, τουλάχιστον περίμενα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που μέχρι σήμερα το έργο του είναι... Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έπρεπε τουλάχιστον να κάνει παρέμβαση. Πώς μπορούν, ας πούμε, τα μωρά να τα έχουν κλειστά στο σπίτι, να παίρνουν αποφάσεις? Το Σεπτέμβριο πάλι το ίδιο θα έχουμε. Περιμένουν παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Μέρη, και θα είναι και 2 η ώρα. Θα πάνε ξανά έξω από το Υπουργείο της Παιδείας, σωστά? Όλα τα μωρά. Ακριβώς, ναι, για όλα τα παιδιά, ακριβώς, ναι, σίγουρα είναι για όλα τα παιδιά που παλεύουν όλοι. Ναι. Ακριβώς, Νικητά, και να σου πω ότι εδώ είναι και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Να τον ακούσουμε. Όπως επίσης και ο πρόεδρος του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός, κύριε Χρήστο Αυγουστίνο. Σήμερα. Σήμερα θα πάτε και πάλι έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Είστε εδώ να στηρίξετε τις... Οι συνθήκες το απαιτούν. Είχαμε πει ότι θα μπούμε σε διάλογο. Κανένας δεν μας καλεί για διάλογο. Άρα μένουμε στην απέραντη όχθη.
Κύριε Αυγουστίνο, δεν ενημερωθήκατε από αρχές Μαΐου, τουλάχιστον όσον αφορά τα ειδικά σχολεία, όχι τις ειδικές μονάδες, ότι θα παραμείνουν κλειστά? Έχετε γνωμάτευση από... Λοιπόν, στη σύσκεψη που κάλεσε ο εξωγόντας πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκαλεστήκαν όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς ή των οργανώσεων των εκπαιδευτικών και των οργανώσεων των γονέων. Ο πρόεδρος ανάφερε καταληκτικά ότι 21 Μαΐου ξεκινούμε την επανεκκίνηση των σχολείων. Και τα ειδικά σχολεία μέσα. Δεν έκαμε αναφορά στην ειδική εκπαίδευση, ότι συμπεριλαμβανομένες και ειδικής εκπαίδευσης. Να τολμήσω να πω ότι δύο μέρες μετά ο ίδιος υπουργός έστειλε μήνυμα ότι κακώς μοιράστηκα αυτήν την έκφραση «ανοίγουν όλα τα σχολεία» και κακώς ερμήνευσα τα λόγια του κυρίου Πρόεδρου. Απαιτώ να μας δώσουν την ηχογράφηση των πρακτικών. Και σήμερα, όπως είπαμε, θα βρεθείτε ξανά έξω από το Υπουργείο Παιδείας να... Όχι μόνο σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα. Από σήμερα ξεκινούμε πλέον αγώνα, διότι μας λύπησε ξανά για δεύτερη φορά η απόφαση του Υπουργού. Ενώ μας διαβάζαμε το αρχικό κείμενο, μας χαροποίησαν ότι διόρθωνε πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει από τις 21 Μαΐου. Στο τέλος λέει, αν θα ανοίξουν τα ειδικά σχολεία, πάλι κάνουν διαχωρισμούς. Και στείλατε και επιστολή χθες στην Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Βέβαια, στείλαμε επιστολή στην Μονάδα Επιδημιολογικής του Υπουργείου Υγείας. Ζητούμε από την κυρία Κωνσταντίνου να ξεκινήσει άμεσα διαβούλευση, να ετοιμάσει πρωτόκολλα, διότι, επαναλαμβάνω, τα σχολεία μας δουλεύουν με ατομικό πρόγραμμα. Οι ειδικές μονάδες δουλεύουν με ατομικό πρόγραμμα. Γιατί δηλαδή δεν μπορούν να υπάρχουν πρωτόκολλα σε αυτόν το περιβάλλον? Μέσα σε αυτό το σχολείο υπάρχουν 85 ειδικοί εκπαιδευτικοί και κάπου 20 σχολικοί βοηθοί. Για να έρθουν 20 μαθητές. Αυτοί οι μαθητές θα μπορούσαν να έχουν ατομικό πρόγραμμα στη βάση των πρωτοκόλων που υπάρχουν για τα νοσηλευτήρια και για τα θεραπευτήρια. Γιατί δεν εφαρμόζονται? Μάλιστα. Μέρη Αυξεντίου. Λοιπόν, Νικήτα, είναι έτσι έντονο το... Ακριβώς, είναι έντονη και έντονο το καλά κλίμα κάνουν. Σε ευχαριστούμε, Μέρη Αυξεντίου.